Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο τέταρτο live webinar της ΕΕΜΟ με θέμα σήμερα άσκηση, διατροφή και οστεοπόρωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους τους επισκέπτες της live media που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας, μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία ITF που βρίσκεται κοντά μας αρρωγός σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία και την οποία η εταιρεία ασφαλώς γνωρίζεται και για τα συμπληρώματα και για τα συσκευάσματα διατροφής που έχει. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω περισσότερο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο, εξαιρετική συνάδελφο ενδοκρινολόγο, την κυρία Μαρία Γιαυροπούλου. Η κυρία Γιαυροπούλου, όπως γνωρίζετε, είναι ενδοκρινολόγος και είναι επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και θα ήθελα να την ακούσουμε να μας αναπτύσσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, θέμα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι ελπίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση και θα θέλαμε και οι δύο την ενεργό συμμετοχή σας, ούτως ώστε να έχουμε μια ωραία συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ και αγαπητή μου Μαρία, όποτε είσαι έτοιμη, μπορείς να ξεκινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κώστα. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο και φίλο κύριο Σταθόπουλο για την παρουσίαση και βέβαια την Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Προχωράμε λοιπόν. Ξεκινάμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Ξέραμε παλιότερα, πιστεύαμε ότι ο ρόλος του σκελετού στην επιβίωση του οργανισμού είναι πάρα πολύ μικρός και ότι ουσιαστικά αφορά ένα μόνο στηρικτικό όργανο που σαν στόχο έχει την όρθια στάση του ατόμου. Ωστόσο, αυτή η θεώρηση έχει αλλάξει άρνητα τα τελευταία χρόνια. Σήμερα ξέρουμε ότι ο σκελετός είναι το σημείο πρόσφυσης όλου του μυϊκού συστήματος του σώματος. Έτσι, λοιπόν, έχουμε το μυοσκελετικό σύστημα, που στηρίζει μια πλειάδα ουσιαστικά εκδηλώσεων και καθημερινών δραστηριοτήτων. Ενώ παράλληλα, ο σκελετός δημιουργεί εκείνους τους κλωβούς, αν θέλετε, την προστασία των ευπαθών οργάνων, τόσο στο θώρακα όσο και στην κοιλιά. Έτσι προστατεύει με τον τρόπο αυτό τα ευπαθή μας όργανα. Σε επίπεδο ιστού τώρα, επίσης ξέρουμε πάρα πολλά για τον οστήτη ιστό. Ο οστήτης ιστός δεν είναι ένας νεκρός ιστός, είναι ένας εξαιρετικά και ενεργός μεταβολικός ιστός, όπου οι δύο κύριοι κυταρικοί μετέχοντες, οι οστεοκλάστες και οι οστεοβλάστες, παράγουν κόκαλο καινούριο ή αντίστοιχα απορροφούν το ζημιωμένο κόκαλο κάτω από την επίδραση των οστεοκυττάρων, που είναι τα κύτταρα τα οποία είναι τα πιο πολυπληθή, ζουν περισσότερο και ξέρουμε ότι πλέον από αυτούς, από τα οστεοκύτταρα, έχοντας αίσθηση του τι γίνεται σε όλη την έκταση του σκελετού σε κάθε χρονική στιγμή, δίνουν αντίστοιχα τις οδηγίες στους οστεοκλάστες ή στους οστεοβλάστες να φτιάξουν ή να καταστρέψουν κόκαλο. Όλα αυτά είναι ένας αέναος κύκλος που συμβαίνει καθόλου τη διάρκεια της ζωής μας. Σε κάποιες στιγμές όμως έχουμε μια ανισορροπία. Δηλαδή, πολλές φορές η οστική απορρόφηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την οστική παραγωγή. Και εκεί εμφανίζεται η γνωστή μας οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση λοιπόν αφορά την ελάττωση οστικής πυκνότητας, όπως όλοι γνωρίζουμε, με διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστήτη ιστού. Άρα έχουμε λίγο και κακό οστό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της οστικής αντοχής και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Παλιότερα, επίσης, θεωρούσαμε ότι ο οστεοπόρος είναι μια καθαρά γυναικεία υπόθεση, ακριβώς για τον λόγο ότι πολύ πιο συχνά οι γυναίκες εμφανίζουν οστεοπόρωση. Αυτό βέβαια ξέρουμε ότι δεν ισχύει πλέον, ότι η μείωση της οστικής πυκνότητας συμβαίνει τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι στις γυναίκες έχουμε μεγαλύτερη μείωση της οστικής πυκνότητας με την πάροδο της ηλικίας και επομένως και πιο αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Και αυτό γίνεται γιατί στις γυναίκες και λόγω διάπλασης δεν φτάνουμε ποτέ την κορυφαία οστική μάζα που φτάνουν οι άντρες, ενώ επίσης στις γυναίκες έχουμε την εμμηνόπαυση όπου δεν υπάρχει κάτι ισοδύναμο στους άντρες, με αποτέλεσμα μετά την απότομη αυτή απώλεια των ιστρογόνων στο γυναικείο οργανισμό να έχουμε μια πολύ σημαντική αρνητική επίδραση στο σκελετό.
Ξέρουμε και έχει υποθεί και στα προηγούμενα webinar από την ΕΜΟ ότι η επίπτωση των καταγμάτων στην ποιότητα ζωής είναι πραγματικά δραματική. Αν εξαιρέσουμε τα κατάγματα ισχύου που ούτως ή άλλως χρειάζονται νοσηλεία και είναι βαριά κατάγματα, άλλα κατάγματα όπως τα κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας, της σπονδυλικής στήλης, αλλά και τα κατάγματα κερκίδας μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ αρνητικά την ποιότητα ζωής μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο η θεραπεία, όσο και η πρόληψη. Την πρόληψη της οστεοπόρωσης και η δημιουργία εκείνων των συνθήκων στην καθημερινή ζωή μας που θα βοηθήσει στην υγεία του σκελετού είτε προλαμβάνοντας είτε και βοηθώντας τη θεραπευτική αγωγή να δράσει καλύτερα στα οστά μας. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ατομικά, μια που μιλάμε για τις τελευταίες μέρες για ατομική ευθύνη και υπευθυνότητα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς λοιπόν για την υγεία του σκελετού αναφορικά με τη διατροφή και την άσκηση. Βλέπουμε εδώ ότι το ασβέστιο είναι, να πω ότι το ασβέστιο είναι η βασική δεξαμενή του ασβεστίου στο σώμα είναι τα κόκαλα. Οποιαδήποτε στιγμή ο οργανισμός θεωρήσει ότι χρειάζεται επιπλέον απόθεμα ασβεστίου, το όργανο στο οποίο θα απευθυνθεί είναι ο οστήτης ιστός. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά η δεξαμενή αυτή του ασβεστίου, ο οστήτης ιστός, μπορεί να μετακινήσει τα επίπεδα ασβεστίου στον εξοκυτάριο και στον ενδοκυτάριο χώρο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Οι μερίσχες ανάγκες του ασβεστίου φέρνουν σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε ουσιαστικά από τα πρώτα έτη της ζωής μας έχουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα ασβεστίου που πρέπει να παίρνουμε καθημερινά. Αυτή η μερίσχη ανάγκη αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας, στις γυναίκες, την αμινόπαυση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, ακριβώς γιατί υπάρχει και ένας δεύτερος οργανισμός. Αλλά το ίδιο ισχύει βέβαια και στους άνδρες. Μέχρι τα 70 και πάνω από τα 70 έτη. Άρα λοιπόν οι καθημερινές ημερίσχες ανάγκες του ασβεστίου είναι πολύ σημαντικές για τη σκελετική υγεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ποιες είναι οι τροφές τώρα πλούσιες σε ασβέστιο γενικά? Ξέρουμε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν την τιμητική τους, αποτελούν τις πιο άμεσα διαθέσιμες διατροφικές πηγές του ασβεστίου. Επίσης όμως, κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι τα έντονου χρώματος πράσινα λαχανικά, όπως τον πρόκολο και το σγουρομαρούλι, επίσης έχουν εξαιρετικές ποσότητες ασβεστίου. Τα λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες και ο σολομός, ξηρή καρπή, ομή, κατά κύριο λόγο, καρύδια, αμύγδαλα, ειδικά αυτά τα καρύδια, τα Βραζίλ που λέμε, Βραζιλίας, και από φρούτα, βερίκοκα, ξηρά σίκα ή κάποια περιδροειδή, όπως τα πορτοκάλια. Για όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι πίνακες όπου δίπλα από κάθε τροφή και από κάθε μερίδα έχουμε και συγκεκριμένες ποσότητες ασβεστίου. Το δίνουν όλα τα κέντρα οστεοπόρωσης και εμείς στο Λαϊκό που έχουμε το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Διαταραχών Ασβεστίου και Φωσφόρου. Έχουμε συγκεκριμένους πίνακες που μπορούμε να βοηθήσουμε στη διατροφή των ασθενών μας. Και εννοείται ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να έχει πρόταση, μπορούμε να το επικοινωνήσουμε διαδικτυακά και ηλεκτρονικά. Υπάρχουν επίσης και κάποιες τροφές που εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου. Το σπανάκι που χρησιμοποιούμε κυρίως στο ραβέντι λιγότερο εδώ στην Ελλάδα περιέχουν οξαλικά, τα οποία τελικά είναι πολύ σημαντικά γιατί εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό, από το έντερο, ενώ η καφεΐνη και το αλάτι, η καφεΐνη κυρίως, αυξάνει πολύ την απέκρισή του από το σώμα όταν λαμβάνονται σε υψηλές ποσότητες. Οπότε, τροφή που είναι υγιεινή για το σκελετό μας. Αντίστοιχα και για τη βιταμίνη D, οι μερίσχες ανάγκες είναι από πολύ μικρές ηλικίες, από τα βρέφη, σε ενήλικες μετά ασθενείς, 600-800 ισοδύναμα ανά ημέρα και πάνω από τα 70 έτη. Σε αντίθεση με το ασβέστιο, οι πηγές βιταμίνης D που έχουμε είναι μάλλον περιορισμένες. Περιλαμβάνουν βέβαια λιπαρά ψάρια όπως είναι ο σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί, ο κρόκος του αυγού, αλλά δεν έχουμε την πληθώρα των τροφών που είναι πλούσιοι σε βιταμίνη D, όπως είναι με το ασβέστιο. Από την άλλη, όμως, έχουμε την δύναμη του ήλιου, όπου μια περιστασιακή έκθεση του προσώπου και των χεριών, εννοείται ότι μιλάμε για ανοιχτές επιφάνειες, μη καλυμμένες, ακάλυπτες επιφάνειες στο σώμα και βέβαια χωρίς τη χρήση αντιλιακού, αλλά για λίγα λεπτά την ημέρα, εκτός των ωρών αιχμής, πριν τις 10 το πρωί και μετά τις 2 το μεσημέρι, συνήθως είναι επαρκή για τα περισσότερα άτομα. Και όταν, όπως ήδη έχει υποθεί σε προηγούμενο webinar, όταν αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν, τότε μπορούμε κάλλιστα να παίρνουμε εξωγενώς βιταμίνη D από τα διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν πλέον και στην ελληνική αγορά.
πρωτεΐνης, επίσης πάρα πολύ σημαντική παράμετρος για μια ισορροπημένη διατροφή για το σκελετό, είναι οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο και για τη διάρκεια της σκελετικής ανάπτυξης, για την αύξηση της οστικής μάζας στην παιδική ηλικία και στην εφηβική, αλλά και στη διατήρηση του σκελετού με την πάροδο της ηλικίας. Πρωτεΐνες τόσο ζωικές όσο και φυτικές. Δηλαδή, κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, φυτικές πρωτεΐνες όπως τα όσπρια, ομίπα, ύψη, καρπή και διάφορες σπόρια κατέργαστη. Να πω εδώ ότι μια καλά ισορροπημένη διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κυρίως πρωτεϊνικό γεύμα την ημέρα τις 3 με 4 μέρες την εβδομάδα, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες όπου το κύριο γεύμα δεν θα είναι πρωτεϊνικό, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει μια πηγή πρωτεΐνης στη διάρκεια του ημερήσιου διαιτολογίου μας. Άρα και οι πρωτεΐνες είναι πολύ σημαντικές για διάφορους λόγους και για το σκελετό μας. Βιταμίνη K έχει γίνει πολύ κουβέντα τελευταία για το ρόλο της βιταμίνης K στο οστό. Ξέρουμε ότι είναι κριτική σημασία για την επιμετάλλωση του οστού. Κυκλοφορούν πλέον σκευάσματα και με βιταμίνη K σε συνδυασμό με το ασβέστιο και τη βιταμίνη D. Πλούσιες πηγές, πλούσιες τροφές σε βιταμίνη K είναι τα φυλλώδη πάλι πράσινα λαχανικά, διάφορα τυριά και τα προϊόντα σόγιας. Τα φρούτα και λαχανικά είναι επίσης πολύ σημαντικά, έχουν ένα σύνολο από μέταλλα, αντιοξειδωτικά. Είναι γενικά δηλαδή τροφές που έτσι και αλλιώς είναι ωφέλιμες για πάρα πολλά πράγματα για τον οργανισμό μας, όσο μάλλον και για την επίδρασή τους στα οστά. Το μαγνήσιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σκελετού και εδώ έχουμε το περιθώριο να ανατρέξουμε σε εξωγενώς χορηγούμενο μαγνήσιο σε ταμπλέτες ή σε δισκία που κυκλοφορούν, σε δισκία που όπως κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο είναι πάλι τα πράσινα λαχανικά. Βλέπετε ότι τα έντονου χρώματος λαχανικά συνήθως είναι αυτά που είναι πλούσια σε μέταλλα και ίχνοστοιχεία. Τα όσπρια, μη ξηρή καρπή και τα ψάρια, κυρίως τα λιπαρά. Πάλι. Ο ψευδάργυρος επίσης αποτελείται, είναι ένα συστατικό οστικής ανανέωσης. Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο, συγγνώμη, είναι το κόκκινο κρέας, τα δημητριακά ολικής άλυσης, τα όσπρια, τα οποία παρέχουν ψευδάργυρο σε αφθονή ή περισσότερες τροφές στην αλήθεια, γι' αυτό και η ανεπάρκειά του δεν συναντάται εύκολα. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει ουσιαστικά μια εικόνα για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η καθημερινά διατροφή μας, βλέπουμε ότι εκτός από τα γαλακτοκομικά, άλλα στοιχεία είναι σημαντικά να συμπεριλαμβάνονται, όπως οι ζωικές και οι φυτικές πρωτεΐνες, όπως η ομίξερη καρπή, που είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου και άλλων μετάλλων, και βέβαια φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση. Και πάμε να δούμε λίγο για την άσκηση και την επίδρασή του στο σκελετό. Και αυτό γιατί η άσκηση είναι πολλές φορές και παραμελημένη, αλλά και παραγνωρισμένη και είναι δύσκολα. Εμείς οι γιατροί συνήθως συστήνουμε άσκηση στους οστεοπορωτικούς ασθενείς μας. Ας πάμε όμως να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει για την άσκηση και πώς τελικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άσκηση στη θεραπευτική μας παρέτρα. Η άσκηση λοιπόν, όπως θα δείτε και από τη διαφάνεια, είναι κατά βάση μια εγκεφαλική δραστηριότητα. Δεν έχει καμία σχέση ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της άσκησης με τον εγκέφαλό μας σε κατάσταση ηρεμίας. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος λειτουργεί διαφορετικά, ενεργοποιεί πολύ περισσότερες εγκεφαλικές δομές, έχουμε έκχυση πολλών χημικών σημάτων και αυτά τα χημικά σήματα δεν σχετίζονται μόνο αποκλειστικά με την ενεργοποίηση μυϊκών ομάδων, αλλά φαίνεται μας κάνει να νιώθουμε και καλύτερα, είναι οι λεγόμενες ενδορφίνες. Και η ωραία αυτή αίσθηση που έχουμε μετά την ολοκλήρωση μιας άσκησης. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν που πρέπει να έχει μια πετυχημένη προπόνηση, είτε έχουμε ένα σκελετικό πρόβλημα που πρέπει να βοηθήσουμε είτε όχι, είναι βέβαια να υπάρχουν ασκήσεις με βάρη, απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα βάρος στην άσκηση και θα πούμε με ποιο τρόπο, είτε το δικό μας βάρος, είτε βάρη που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όποια άσκηση και αν επιλέξουμε να έχει τη σωστή ένταση, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν άσκηση που έχει δύο βασικά πράγματα. Προϋποθέτει ότι πρέπει να έχουμε εφίδρωση και αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Άρα λοιπόν έχει σημασία να είναι κάποια ένταση ή όποια άσκηση τελικά διαλέξουμε, να υπάρχουν διαφορετικά ερεθίσματα, γιατί οι μύες έχουν μνήμη και από ένα σημείο και ύστερα προσαρμόζονται, οπότε δεν παίρνουν τα ερεθίσματα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Και βέβαια είναι κάτι που να μας αρέσει, γιατί αν δεν μας αρέσει, δεν θα το κάνουμε. Ιδιαίτερα για το σκελετό η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Χτίζει δυνατά οστά κατά τη σκελετική ανάπτυξη.
Είναι λοιπόν σημαντικό ακόμα και τα παιδιά από παιδιά να ξέρουν να υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα εν είδη άσκηση από τη μικρή ηλικία και φαίνεται ότι η αύξηση οστικής μάζας κατά 10% στα παιδιά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ενός οστεοπορωτικού κατάγματος κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μέχρι και με 1%. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το κτίσιμο του σκελετού και η προστασία από την οστεοπόρωση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Η αύξηση παίζει επίσης βασικό ρόλο στους ενήλικες, όπου πρέπει πλέον να εμποδίσουμε και την απώλεια της οστικής μας μάζας, αλλά και να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε το μυϊκό ιστό. Βοηθάει στην πρόληψη των πτώσεων από τους ηλικιωμένους, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αποφυγή των καταγμάτων στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Και το βασικό καινούριο ενδεχομένως είναι ότι ακόμα και τα άτομα που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα και έχουν βαριά οστεοπόρωση, μπορούν να έχουν μέγιστα ωφέλη από ένα συγκεκριμένα είδη ασκήσεων, που θα πούμε στη συνέχεια, υπό την ιατρική επίβλεψη, να αυξήσουν τη μυϊκή τους δύναμη και τη μυϊκή αντοχή για καλύτερη κινητικότητα και βέβαια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και αποκατάσταση σε περίπτωση κατάγματος. Τι είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη για οστεοπόρωση? Μπορούμε να έχουμε ασκήσεις αντοχής, όπως το γρήγορο, το ζωηρό βάδιν, το τρέξιμο, η κολύμβηση, δύναμης, όπου δηλαδή να έχουμε δυνάμεις ασκήσεις αντίστασης ή άρση βάρους και ισορροπίας. Αν έβλεπα εγώ αυτή τη διαφάνεια και ήμουν ασθενής, θα έλεγα, ωραία, θα προτιμήσω την κολύμβηση, γιατί μου αρέσει και η διαφάνεια έτσι όπως φαίνεται. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Επειδή ακριβώς τα οστά θέλουν βάρος, θέλουν ένα είδος πίεσης για να αναπτυχθούν, γιατί είναι και ένας οστικός μηχανοστάτης από κάτω, που ουσιαστικά ελέγχει ποιες είναι οι ανάγκες του σκελετού ανά πάσα στιγμή, βλέπετε ότι η κολύμβηση, όπως και η υποδηλασία, ακριβώς επειδή έρεται η επίδραση του βάρους του σώματος πάνω στο σκελετό, έχουν ουδέτερη και αρνητική επίπτωση στην οστική πυκνότητα. Είναι εξαιρετικές ασκήσεις για τις αρθρώσεις, είναι εξαιρετικές ασκήσεις γενικότερα. Δεν βοηθάνε όμως σε εμάς, δεν βοηθάνε στους ασθενείς μας με οστεοπόρωση. Το γρήγορο βάδιν, το ζωηρό περπάτημα, όπως λέμε, προστατεύει από την οστική απώλεια, ενώ τόσο η αεροβική, ακόμα και χωρίς βάρη, επειδή ακριβώς είναι υψηλής έντασης και περιλαμβάνει το βάρος του σώματος, το τρέξιμο αλλά και το τένις μπορούν να αυξήσουν την οστική μας πυκνότητα. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι όσο πιο μειωμένο είναι το φορτίο που ασκείται στο σκελετό μας μέσω μειωμένη δραστηριότητας, τόσο μεγαλύτερη οστική απώλεια έχουμε. Και αντίστοιχα, όσο πιο πολύ αυξάνουμε την δραστηριότητά μας και έχουμε αύξηση του φορτίου επάνω στο σκελετό, τόσο έχουμε και αύξηση της οστικής παραγωγής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη κατηγορία ασκήσεων, που είναι σημαντική για όλους, για τον γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως για τους ασθενείς μας με οστεοπόρωση. Πολλοί ασθενείς στο γιατρείο μας ρωτάνε αν μπορούν να κάνουν, τι είδους άσκηση μπορούν να κάνουν, πόσο ασφαλής είναι για αυτούς κτλ. Όλοι σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ερωτήσεις σε γιατρούς ιδιαίτερα που έχουν επαφή με οστεοπορωτικούς ασθενείς. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε στους ασθενείς μας είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη, με βαρά και ή με λάστιχα, δηλαδή κοινώς οι ασκήσεις αντίστασης, όχι μόνο επιτρέπονται, αλλά και είναι και υποχρεωτικές από ένα σημείο και ύστερα. Είναι πολύ καλές γιατί αυξάνοντας τη μηχανική πίεση στα οστά, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε για την παραγωγή νέου οστιοπόρου και θα βοηθήσουμε τον γιατρό μας μέσω της ειδικής αντιοστοπορωτικής αγωγής που ενδέχεται να μας δίνει ή με τα συμπληρώματα διατροφής αλβεστίου και βιταμίνης D, να ολοκληρώσουμε, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ουσιαστικά αφορά τη σκελετική υγεία. Άρα η άρση βαρών και οι ασκήσεις αντίστασης αυξάνουν τη δημιουργία του νέου οστιοπόρου σε όλες τις ηλικίες και βοηθούν πολύ και στη μυϊκή ενδυνάμωση. Δεν είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να φοβόμαστε. Και η απάντηση στο γιατί ακριβώς οι ασκήσεις με βάρη και οι ασκήσεις αντίστασης έχουν αυτή τη θετική επίδραση στο σκελετό, προσπαθώ να το δείξω με αυτή τη διαφάνεια, όπου βλέπετε ότι ο ενεργοποιημένος μυς είναι αυτός που πιέζει τελικά τον οστήτη ιστό να αυξήσει την οστική παραγωγή και την οστική ανανέωση. Ο χορός βοηθάει τα οστά. Αν και όχι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, ο χορός σαν άσκηση είναι μια εξαιρετική άσκηση, όχι μόνο για τα κόκαλα, αλλά για όλα. Και αυτό γιατί έχει πολλά παράπλευρα μονοπάτια μέσα από τα οποία δρά ωφέλιμα. Ο χορός λοιπόν συνδυάζει ασκήσεις ισορροπίας και κίνησης. Έχουμε αερόβια άσκηση που μπορεί να είναι υψηλής έντασης, ενώ ταυτόχρονα
Επειδή ακριβώς πρέπει κάποιος να θυμάται τα βήματα, εξασκεί και εγκεφαλικές λειτουργίες. Άρα, μαθήματα χορού ή οτιδήποτε που περιλαμβάνει τέτοιου είδους ρυθμικές κινήσεις με εναλλαγή βημάτων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για να βοηθήσουμε το σκελετό μας σε οποιοδήποτε ηλικία, βέβαια μας το επιτρέπει. Προγράμματα αερόβιας γυμναστικής. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το IOF, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης, του International δηλαδή Osteoporosis Foundation, Διεθνής Οργανισμός για την Οστεοπόρωση, φαίνεται ότι η αερόβια άσκηση υψηλής ακόμα έντασης, όπου δηλαδή έχουμε υψηλή καρδιακή συχνότητα και εφίδρωση, είναι ιδανική για την ενδυνάμωση του οστήτης του σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν όμως κάποιοι αστερίσκοι εδώ. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν βαριά οστεοπόρωση μπορεί να θέλουν πιο μέτρια ένταση αερόβια άσκηση, ενώ αντίστοιχα και οι καταγματίες, η αερόβια άσκηση μπορεί να υπάρχει στο αστησιολογικό του, αλλά θα πρέπει να είναι μια πιο ήπια ένταση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καταπώνηση που δεν θα μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί σε ασθενείς με βαριά οστεοπόρωση και κάταγμα. Μια πλειάδα δημοσιεύσεων τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά αυτούς τους δύο τύπους άσκησης, δηλαδή τη γιόγκα και το πιλάτες. Αυτού του είδους οι ασκήσεις, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το βάρος του σώματος, μέσω από ασκήσεις που βελτιώνουν και την υπηγησία και τη μυϊκή ενδυνάμωση, έχουν ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Βοηθάνε πάρα πολύ στο στήσιμο των μειών του κορμού. Έτσι λοιπόν είναι σαν να δημιουργείται ένα φυσικός νάρθηκας γύρω από τον κορμό, τον σκελετό μας, μέσα από το μυϊκό σύστημα του κορμού, και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και σε κατάγματα, σε ασθενείς με κατάγματα και σε ασθενείς με απλή οστεοπόρωση. Υπάρχει όμως και εδώ ένας αστερίσκος. Πολλές φορές σε πιο προχωρημένα στάδια, σε πιο προχωρημένους μάλλον αθλούμενους της γιόγκα ή του πιλάτες, μπορεί να υπάρχουν ασκήσεις υπερεκτασιμότητας, που είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε ασθενείς με οστεοπόρωση, είτε αυτοί που έχουν υποστεί κάταγμα είτε όχι. Άρα λοιπόν και η γιόγκα και το πιλάτες, τα μαθήματα που γίνονται μέσα από επίβλεψη από κάποιον ειδικό, μπορούν να δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε στους ασθενείς μας με οστεοπόρωση, με προσοχή μόνο τις ασκήσεις υπερεκτασιμότητας. Το γρήγορο βάδινο, όπως είπαμε, το ζωηρό περπάτημα, έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία του σκελετού και του καρδιακού συστήματος και είναι βέβαια και το πιο εύκολο να το κάνει κανείς. Είναι εντυπωσιακό ότι το πόσο καλό μπορεί να είναι ένα γρήγορο βάδι, βλέποντας ότι ακόμα και μικρές αποστάσεις βαδίσματα με γρήγορο βάδι, δηλαδή της τάξεως του μισού με ένα χιλιόμετρο, δηλαδή αποστάσεις που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ εύκολα, είτε για τη δουλειά, είτε για τα ψώνια μας, είτε για οτιδήποτε, μπορεί να είναι ίση το όφελος με τη διάνυση μιας μεγάλης απόστασης την ημέρα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για ένα γρήγορο βάδι, δεν μιλάμε για κάτι που θα βγούμε να περπατήσουμε, να κάνουμε ένα περίπατο. Το γρήγορο βάδι δεν είναι περίπατος, είναι άσκηση. Σημαίνει ότι θα υπάρχει εφίδρωση, θα υπάρχει αύξηση της καρδιακής συχνότητας, θα υπάρχει αθλητική περιβολή και έτσι θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε πάρα πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας και να πάρουμε τα πολλαπλά ωφέλη από αυτού του είδους της άσκησης. Πόσο συχνά τώρα θα πρέπει να ασκείται ένας οστεοπορωτικός ασθενής? Ιδανικά, μια συχνότητα 3 με 4 φορές την εβδομάδα είναι αρκετή για να έχουμε και τη μυϊκή ενδυνάμωση που θέλουμε και να έχουμε αυτήν την ωφέλεια στο σκελετό. Η διάρκεια συνήθως είναι με 20 με 30 λεπτά. Αυτό που οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον 2 φορές από τις 3-4 που ενδέχεται να διαλέξουμε ένα είδος άσκησης και να το ακολουθήσουμε, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ασκήσεις αντίστασης. Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι καλό η μυϊκή ενδυνάμωση και γενικά η καλή λειτουργία και αντοχή του οργανισμού, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει άσκηση πίεση στο σκελετό για να μπορέσει αυτός να πάρει το ερέθισμα και να δημιουργήσει νέο οστήτη ιστό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, τρώμε σωστά, τρώμε πράγματα που μπορούν να ωφελήσουν γενικότερα τις ζωές μας αλλά και το σκελετό μας, γυμναζόμαστε συχνά, διαλέγουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο για μας,
μπορούμε να παίξουμε με διάφορα είδη άσκησης για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μην βαριόμαστε. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο παραπάνω στον ήλιο τις ώρες που πρέπει, έτσι ώστε να πάρουμε βιταμίνη D ή αλλιώς να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας με κατασκευάσματα που κυκλοφορούν. Και όλα αυτά για να έχουμε την υγεία του σκελετού μας, σκελετική υγεία, σύμμαχο σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής που θα μας βοηθήσει για πολύ καιρό να είμαστε ανεξάρτητοι, βασικό, να είμαστε ανεξάρτητοι και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον εαυτό μας. Και κάπου εδώ εγώ έχω τελειώσει με την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιαμπροπούλου, μια εξαιρετική παρουσίαση και νομίζω ότι όχι μόνο μας δώσατε μια σειρά από στοιχεία που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά φαντάζομαι ότι δημιουργήσαμε και απορίες και ερωτήσεις, επομένως νομίζω με μεγάλη χαρά και οι δύο θα τις δεχτούμε. Τώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε λιγάκι και μια μετάβαση στο καθημερινό μας, αυτό που βλέπουμε στην καθημερινή κλινική πράξη, έχω προετοιμάσει δύο περιστατικά σχετικά με το θέμα μας. Επομένως, μπορούμε να ξεκινήσουμε γρήγορα να σας παρουσιάσω αυτά τα δύο περιστατικά. Η δήλωση συμφερόντων, επειδή πρόκειται να συζητήσω τα αντίστοιχα. Σκεφτείτε ότι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά ασθενών που έχουμε στο ιατρείο μας είναι μια γυναίκα 54 ετών. Μας έρχεται συνήθως μετά από κάποια χρόνια, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία μετά από 6 χρόνια που βρίσκεται στην εμμηνόπαυση. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μας δηλώνει ότι στα πλαίσια μιας κρανιοκεφαλικής κάκωσης που είχε σαν συνέπεια ενός τροχαίου ατυχήματος πριν από 20 χρόνια, έκανε κάποιες επιληπτικές κρίσεις με αποτέλεσμα ο γιατρός της να τη συστήσει να πάρει αντιεπιληπτικά φάρμακα. Επομένως, η συγκεκριμένη ασθενής λαμβάνει αντιεπιληπτική αγωγή για 20 χρόνια και μαζί στην αιτία προσέλευσης παραπονείται ότι έχει επίμονη ραχυαλγία, χωρίς μάλιστα να μας αναφέρει με ποιο μηχανισμό συνέβη αυτό, δεν αναφέρει ότι υπάρχει κάποιο είδους κάκωση και επίσης αναφέρει ότι ταλαιπωρείται από μυαλγίες και αδυναμία των κάτω άκρων. Προσκομίζει μια μέτρηση ουστικής πυκνότητας και όπως βλέπετε στη μέτρηση το T-score είναι στο επίπεδο του μείον 2,2 και αυτό όπως ξέρετε δηλώνει οστεοπαινία. Και βεβαίως το επόμενο πράγμα όταν παραπονείται κανείς όπως ξέρετε για πόνο στην πλάτη θα ήταν να ζητήσει κανείς έναν απεικονιστικό έλεγχο. Επομένως παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ασθενής είναι νέα και παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρει μηχανισμό κάκωσης, νομίζω ότι η πιο έμπειρη κλινική από εσάς δεν πρόκειται να εξαφνιαστείτε αν διαπιστώσετε ότι πράγματι η αιτία για τον πόνο της στην πλάτη είναι ένα προφανώς πρόσφατο σπονδυλοκάταγμα, άρα ένα κάταγμα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Και εάν προχωρούσε κανείς τον έλεγχο, και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά συνηθισμένο για αυτή την κατηγορία των ασθενών, ζητώντας λοιπόν έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο, ενδεχομένως βλέπετε ότι όσον αφορά στη γενική αίματος δεν υπάρχουν ζητήματα, αλλά όταν προχωρούμε στη μελέτη του μεταβολισμού του ασβεστίου, το ασβέστιο στο αίμα της είναι σε γενικά χαμηλά επίπεδα, στο 8,9, ο φωσφόρος το ίδιο. Αντίθετα, η ολική αλκαλική φωσφατάση στο αίμα φαίνεται να προσεγγίζει τα ανώτερα, τα υψηλότερα φυσιολογικά επίπεδα, στο 115 με ανώτερο το 120. Και βεβαίως, όπως περιμένετε ίσως, η 25 υδρόξη βιταμίνη D που αντανακλά τις αποθήκες αυτές που είναι οι αποθήκες του οργανισμού σε βιταμίνη D είναι εξαιρετικά χαμηλή, είναι στο 6,8 νάνογραμμα ανά ml. Ασφαλώς δεν είναι περίεργο ότι σε αυτή την ασθενή η παραφορμόνη βρίσκεται ανεβασμένη, είναι στο 95 και από τις υπόλοιπες εξετάσεις η TSH είναι φυσιολογική και όπως βλέπετε εδώ η κρεατινίνη της είναι στο 0,82 και η κάθαρση κρεατινίνης φαίνεται ότι είναι σε γενικά φυσιολογικά επίπεδα. Επομένως, όλη η συζήτηση είναι για να θυμηθούμε ότι σε αυτές ειδικά τις ασθενείς οι οποίες λαμβάνουν αντιεπιληπτική αγωγή, η απορρόφηση της βιταμίνης D γίνεται πολύ προβληματικά, δεν γίνεται καθόλου καλά. Και όπως θυμάστε από αυτήν τη διαφάνεια των Ρόζαν και Ντάλαχερ, στην πραγματικότητα στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης και του διαγράμματος συμπυκνώνονται, συνοψίζονται οι τιμές 25 υδρόξη βιταμίνης D κάτω από 10 νάνογραμμα ανά ml, που στην πραγματικότητα αυτές ανταποκρίνονται σε αυτό που ονομάζεται πια οστεομαλακία. Και ενδεχομένως να είναι εντυπωσιακό για συναδέλφους που δεν ασχολούνται, αλλά στην πραγματικότητα
μια τέτοια γυναίκα στα 54, απλώς και μόνο επειδή βρίσκεται σε χρόνια αντιπροληπτική αγωγή και δεν είχε προηγουμένως εξεταστεί ως προς τα επίπεδα της βιτάμινης D, μπορεί πράγματι να παρουσιάζει αυτή την περίεργη σύμπλοκη εικόνα. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ως προς την κλινική εικόνα της οστεομαλακίας, σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικά. Επομένως, μπορεί καν να μην υπάρχει κάποιο έβριμα. Στη συγκεκριμένη γυναίκα υπήρξε μια σειρά από κλινικές αιτιάσεις. Μερικές φορές η οστεομαλακία, όπως ξέρετε, κάνει την πρώτη της εμφάνιση με κάταγμα απευθείας. Επομένως, εδώ υπάρχει ζήτημα με αυτό. Αλλά στη σοβαρού βαθμού, το να μας παραπονείται για ασθενείς για κακουχικία, να μας παραπονείται για οστικά άλγη, μπορεί να είναι είτε εντοπισμένα είτε γενικευμένα. Επίσης, μυαλγίες και εγγύης μυϊκή αδυναμία. Χαρακτηριστικά περιγράφεται η μυϊκή αδυναμία των κάτω άκρων, η οποία είναι ιδιαίτερη. Και βέβαια αυτά τα χαμηλής ενέργειας κατάγματα που μπορεί να αφορούν στη σπονδυλική στήλη όπως η συγκεκριμένη ασθενής, αλλά βεβαίως μπορεί να αφορούν και στη λεκάνη και επομένως να εκδηλώνονται με αυτές τις περίεργες καταγματικές γραμμές που καμιά φορά και δύσκολα φαίνονται στην απλή ακτινογραφία, οι ζώνες Ρούζερς Μίλκμανς. Πολύ σημαντικό για αυτές τις ασθενείς επίσης, δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, είναι ότι αυτές παρουσιάζουν έναν υψηλό αριθμό πτώσεων και αυτό συσχετίζεται με τη μυϊκή αδυναμία που έχουν. Και βεβαίως, ο μεγάλος αριθμός πτώσεων είναι αυτός που συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στο να αυξηθεί ο καταγματικός τους κίνδυνος. Επομένως, πρόκειται για μια εικόνα η οποία είναι σύμπλοκη και παρά το γεγονός ότι ξανά δεν είμαστε πολύ καλά υποψιασμένοι ότι μπορεί μια διατροφική έλλειψη μιας βιταμίνης να μας δημιουργεί τέτοιου είδους ζητήματα, εντούτοις να που ισχύει. Η αντικειμενική εξέταση σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να έχει ευαισθησία στην ψηλάφιση των μειών των οστών, αλλά ξανά σε ήπια επίπεδα, σε ήπιες εικόνες μπορεί να μην έχει και τίποτα. Και να θυμίσω εδώ, και αυτό νομίζω ότι ήταν μια ιδιαίτερη συμβολή της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Νομίζω ότι όλες οι επιστημονικές εταιρείες έχουμε κινητοποιηθεί έγκαιρα και εμείς η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών και βεβαίως και το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης και ασφαλώς και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία σε περίπτωση που συνάδελφοι δεν έχουν αυτή τη σειρά των οδηγιών. Αυτή η σειρά μπορεί να βρεθεί εύκολα στο ίντερνετ και βεβαίως είναι δωρεάν και μπορούν να την κατεβάσουν και από αυτές τις οδηγίες η αντιμετώπιση της έλλειψης βιταμίνης D βλέπετε, γιατί εδώ θυμίζω πρόκειται για έλλειψη, έχουμε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, άρα βρισκόμαστε στο 6,2, άρα κάτω από το επίπεδο των 10. Επομένως η αντιμετώπιση της βιταμίνης D μπορεί να γίνει και μάλιστα επιβάλλεται να γίνει και αρκετά επιθετικά. Βλέπετε ότι από τα guidelines της εταιρείας προτείνονται δοσολογίες από 25.000 έως 60.000 μονάδες εβδομαδιαίως. Αυτό μπορεί να είναι ένα συμπλήρωμα εβδομαδιαίο ή μπορεί να είναι ένα συμπλήρωμα καθημερινό, να το πω έτσι. Και ο χρόνος είναι συνήθως γύρω στις 6 ή 8 ή ανάλογα 12 εβδομάδες. Και βέβαια ο θεραπευτικός στόχος εδώ είναι η αποκατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης D, τουλάχιστον στα επίπεδα του 30 nanogram ανά ml, που αυτά συνιστούν και την επάρκεια της συγκεκριμένης βιταμίνης ως προς τα οστά μας. Επομένως, είναι σημαντικό να έχει κανείς στο νου ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς και βεβαίως από τη στιγμή που θα επιτύχουμε τα επίπεδα της βιταμίνης D να φτάσουν στο 30, είναι πολύ σημαντικό ότι θα συνεχίσουμε τη χορήγηση βιταμίνης D, ούτως ώστε να μπορούμε να τα διατηρήσουμε, γιατί όπως γνωρίζετε, αυτά έχουν αυξομοιώσεις και σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες. Άρα, ελαττώνονται το χειμώνα και βεβαίως μπορεί να αυξάνονται περισσότερο το καλοκαίρι. Και να περάσω γρήγορα στο δεύτερο ασθενή. Ο δεύτερος ασθενής είναι πολίτης μόδας λόγω όλης αυτής της κατάστασης που περνάμε με τον SARS-CoV-19 και θα τον ακούσουμε, ελπίζω ότι δεν θα τον βλέπει κανένας από τους συναδέλφους που ασχολείται στη συγκεκριμένη ομάδα στα νοσοκομεία, αλλά πρόκειται για έναν άντρα 67 ετών, είναι βαρύς καπνιστής, επομένως έχει χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και αυτό σε αγωγή για πολλά χρόνια με βροχοδιασταυτικά. Και όπως γνωρίζετε από τους πνευμονολόγους, είναι πολύ συνηθισμένο ότι σε περιπτώσεις έξαρσης της βασικής αναπνευστικής του νόσου, αυτοί οι ασθενείς μπορεί να λαμβάνουν και κορτιζόνη από το στόμα τους. Μερικές φορές είναι συσκευάσματα όπως το πεζολόν ή το μετρόλ και σε αρκετούτσι και αρχική δοσολογία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ασθενής προσέρχεται αναφέροντας απώλεια ύψους, μάλιστα ύψους γύρω στα 8 εκατοστά. Παραπονείται επίσης για πόνο στην πλάτη και πόνο στη μέση.
προσκομίζει μέτρηση ουστικής πυκνότητας και νομίζω δεν σας ξαφνιάζει να βλέπετε ότι το T-score είναι στο μείον 2,5, επομένώς πρόκειται για έναν ασθενή που έχει οστεοπόρωση. Και νομίζω ότι επίσης δεν σας ξαφνιάζει ότι κάνοντας έναν ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώνουμε 2 σπονδυλικά κατάγματα, τα οποία μάλιστα μπορεί να είναι και προχωρημένου βαθμού, ένα στη θωρακική μοίρα και ένα στην οσφυγική μοίρα. Ξανά, ως προς τον έλεγχο που μπορεί να κάνει κανείς, το βιοχημικό έλεγχο, έχουμε αντίστοιχα ευρήματα και βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει χαμηλά επίπεδα και βρίσκεται εδώ και έχει χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και να θυμίσω ότι ουσιαστικά στους ασθενείς αυτούς που έχουν χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και βεβαίως πάσχουν από μία σειρά από αιτίες οι οποίες αυτές προδιαθέτουν και για οστεοπόρωση και αυξάνουν τον κίνδυνο για κάταγμα. Επομένως, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το θέμα του καπνίσματος αυτού καθεαυτού, δεν είναι μόνο το θέμα της συστηματικής φλεγμονής, είναι ασφαλώς και η λήψη των κορτικοστεροειδών και βεβαίως αυτοί οι ασθενείς επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικοί ασθενείς για να εμφανίσουν ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης D. Και επομένως, όλα αυτά συνεισφέρουν στο να έχουν αυτοί οι ασθενείς μεγαλύτερη ευχέρεια, μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν κατάγματα και βεβαίως είναι πολύ συχνά ασθενείς που μπορούν να υποστούν κατάγματα εκτός από τη θωρακική και την οσφυγική μοίρα και στα πλευρά. Και όλο αυτό ο φαύλος κύκλος ανάμεσα στην παθοφυσιολογία, στην εμφάνιση της κλινικής εικόνας, στην έλευση του πόνου, ο οποίος αυτός ήδη περιορίζει ακόμα περισσότερο την κινητικότητα, τελικά ασφαλώς έχει και επίδραση όσον αφορά στην αναπνευστική ικανότητα. Επομένως, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία ξεκινώντας από μια παθοφυσιολογία καταλήγουμε στην επιβάρυνση μιας κατάστασης και τουλάχιστον το κομμάτι της αποκατάστασης που είναι σίγουρα πολυπαραγωγικό θα πρέπει να περιλαμβάνει και όλες αυτές τις παραμέτρους εκτός από την αντιμετώπιση δηλαδή της πρωτοπαθούς αιτίας και όλες αυτές τις παραμέτρους που συζητήσαμε και που νομίζω συζήτησε πάρα πολύ ωραία η κυρία Γιαυροπούλου. Γενικά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε να κάνουμε επιλογή ως προς την αγωγή για την οστεοπόρωση, το μοντέλο που προτείνεται από τον IOF είναι στην πραγματικότητα το μοντέλο μιας πυραμίδας. Και όπως γνωρίζετε, στη βάση αυτής της πυραμίδας βρίσκεται η διατροφή, βρίσκεται η άσκηση και ασφαλώς, όταν μιλάμε και την ελάττωση του κινδύνου των καταγμάτων, βρίσκεται η πρόληψη των πτώσεων. Επομένως, αυτά που συζήτησε η κυρία Γιαυροπούλου είναι η βάση χωρίς την οποία το να προχωρήσει κανείς στη θεραπεία των δευτεροπαθών αιτίων ή το να προχωρήσει κανείς στη χορήγηση ειδικών φαρμάκων για την οστεοπόρωση δεν πρόκειται να αποδώσει τόσο. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην ταλισμονούμε ως κλινικοί γιατροί. Και ασφαλώς κανείς δεν διατείνεται ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς ή δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς φαρμακευτικά, ασφαλώς με τη θεραπεία των δευτεροπαθών αιτίων και βεβαίως και στον ασθενή που δείξαμε προηγουμένως, ο οποίος έχει οστεοπόρωση και ο οποίος έχει ήδη υποστεί οστεοπορωτικά κατάγματα, ασφαλώς χρειάζεται και ειδική φαρμακευτική αγωγή. Αλλά η βάση αυτής της πυραμίδας είναι η διατροφή και είναι η άσκηση. Και γι' αυτό εδώ υπάρχουν, έβαλα ενδεικτικά τις οδηγίες, τις πανευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες μάλιστα αν είδατε έχουν ανανεωθεί πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν από 2 μήνες υπάρχει το καινούριο guidance της πανευρωπαϊκών οδηγιών, δηλαδή για την αντιμετώπιση των ασθενών με οστεοπόρωση. Και όπως βλέπετε, οι συνιστόμενες δόσεις για ασθενείς με οστεοπόρωση, και αυτή είναι και η οδηγία, η δική μας, η ελληνική οδηγία, περιλαμβάνει σε ασθενείς που έχουν ήδη φυσιολογικό μεταβολισμό οστικό, άρα δηλαδή φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και βιταμίνης D, άρα πρόκειται για ασθενείς που βρίσκονται σε επάρκεια, περιλαμβάνουν λοιπόν λήψη τουλάχιστον 1000 γραμμαρίων ασβεστίου, μιλιγκράμμα ασβεστίου. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι καθημερινά θα πρέπει να παίρνουν ασβέστιο και μάλιστα εάν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι παραπονούνται που μπορεί να τους ενοχλήσει στο μάχη, μπορεί να ζητάει κανείς να βρει και ειδικές μορφές, εντεροδιαλυτά, δισκία ή διάφορες μορφές που είναι καλύτερα απορροφήσιμες. Οπωσδήποτε 800 μονάδες βιταμίνης D
όταν τα επίπεδα της 25 υδρόξη βιταμίνης D στο αίμα είναι ήδη φυσιολογικά, άρα κοντά στο 30, άρα οι 800 μονάδες είναι η δόση συντήρησης, να το πω έτσι, και όπως σας είπε και η κυρία Γιαβροπούλου, τουλάχιστον ένα γραμμάριο ανά κιλό πρωτεΐνη, τα οποία συστήνονται στους οστεοπορωτικούς ασθενείς. Προσοχή ασφαλώς, εδώ έχουμε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για την πρόσληψη πρωτεϊνών, ειδικά σε ανθρώπους που είναι εξαιρετικά ηλικιωμένοι και ενδεχομένως και έχουν και μια διαταραχή στην νεφρική τους λειτουργία, αλλά αυτή η δόση, ένα γραμμάριο, ένα κιλό βάρους σώματος, γενικά θεωρείται ασφαλής και απαραίτητη. Και δύο μόνο λόγια από την πλευρά του ορθοπαιδικού. Όπως γνωρίζετε, η αντιμετώπιση του ασθενούς με κάταγμα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Το πρώτο πράγμα που συνήθως καλείται να κάνει ο χειρουργός είναι να κρατήσει βεβαίως ασφαλώς ζωντανό τον ασθενή και επομένως ό,τι υπάρχει και είναι όσο ξύ τραύμα και απειλή τη ζωή του, θα πρέπει πιθανόν η αιμορραγία ή οτιδήποτε, θα πρέπει άμεσα να ελεγχθεί. Το επόμενο πράγμα και η πρόκληση είναι να ελεγχθεί και να γίνει η αντιμετώπιση του κατάγματος και αυτό μπορεί να γίνει συντηρητικά ή μπορεί να γίνει χειρουργικά, όπως συμβαίνει, όπως γνωρίζετε, κυρίως με τα κατάγματα του ισχύου. Και μετά την αντιμετώπιση του κατάγματος, είναι απολύτως απαραίτητο να κρατήσει κανείς κινητικό τον ασθενή. Επομένως, ένα χειρουργείο δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται παρά μόνο για να λέμε ότι διορθώθηκε ένα κάταγμα, αλλά αντιθέτως για να μπορούμε να πούμε ότι θα κινητοποιήσουμε την ασθενή, ότι θα του επιτρέψουμε ξανά να σηκωθεί και να περπατήσει και βεβαίως να επιστρέψει στις προηγούμενες του δραστηριότητες. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, άρα η αποκατάσταση του ασθενή αυτή καθεαυτή, περιλαμβάνει μια ομάδα ειδικών. Στην ομάδα των ειδικών υπάρχουν οπωσδήποτε οι φυσίατροι, οι φυσικοθεραπευτές και βεβαίως οι ιδιοτροφολόγοι. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει συντονισμένα, έχει μεγάλη σημασία και το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά είναι απαραίτητο ούτως ώστε να πει κανείς ότι όλη η προσπάθεια διόρθωσης ασφαλώς επέτυχε. Και το τελευταίο κομμάτι, και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί κατάγματα, αυτό που πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουμε είναι να μην μας επιστρέψουν οι ίδιοι ασθενείς με καινούργια κατάγματα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους ενημερώσουμε ότι αυτό που έπαθαν είχε μια αιτία, να τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται και να τους δώσουμε οδηγίες για να μπορούν στη συνέχεια της ζωής τους να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως σας έλεγε η κυρία Γιαβροπούλου, είναι κανόνες διατροφής, είναι κανόνες άσκησης και βεβαίως να πειθαρχούν κατά το δυνατόν στη θεραπευτική αγωγή και είτε αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής, είτε αυτή είναι η ειδική αγωγή, να μπορούν για μακρό χρονικό διάστημα να ακολουθούν τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών τους. Τώρα, αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Η κυρία Γιαβροπούλου τα είπε πάρα πολύ ωραία και όσον αφορά τις διαφορετικές τεχνικές και θεωρώ ότι εδώ επίσης μία από τις παρουσιάσεις που έκανε, ένα από τα θέματα που εντόπισε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι ασθενείς να είναι ασθενείς που θα αγαπήσουν αυτό που θα κάνουν. Επομένως, είναι μια μορφή άσκησης η οποία θα πρέπει να τους αρέσει για να μπορούν να την επαναλαμβάνουν. Αλλά επίσης ισχύει ότι όσο πιο ηλικιωμένοι είναι αυτοί οι ασθενείς και όσο μεγαλύτερα προβλήματα έχουν κινητικά, αλλά κυρίως και όσο περισσότερα κατάγματα έχουν υποστεί, τότε και η κινητοποίησή τους υπό μορφή άσκησης μπορεί να θέτει διάφορα διλήμματα και να δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Επομένως, είναι σαφές ότι υπάρχουν οδηγίες και από αυτές τις οδηγίες θα πρέπει να έχουμε όλοι μας μια προσπάθεια ούτως ώστε να καταφέρουμε να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχουν ασκήσεις τις οποίες δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν. Το να υπάρχουν ασκήσεις που δεν χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν να κάνουν κινήσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με μεγάλες κάμψεις του κορμού, όπως μπορεί να συμβαίνει με τους κοιλιακούς. Ή μπορεί, θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αυτό που εννοούμε όταν λέμε γυμναστική με βάρη, δεν είναι γυμναστική με βάρη όπως θα έκανε ένας νεαρός σε ένα γυμναστήριο, σηκώνοντας βαριά σε μηχανήματα όπως είναι, ας πούμε, οι πιέσεις στον πάγκο, στήθους και τέτοια πράγματα, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους φυσικοθεραπευτές και τους φυσιάτρους, ούτως ώστε να προσαρμόσουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής στα δεδομένα του σώματος πια του καταγματία ασθενή.
γιατί αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι για να έχει κανείς στο νου του, ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις γενικές οδηγίες που να ισχύουν για όλους. Επομένως, είναι σαφές και νομίζω θα τα συζητήσουμε και τώρα, ότι θα πρέπει να πρόκειται για κυρίως εξατομικευμένα προγράμματα, όπου εκεί προκαλούμε και προσκαλούμε τους ασθενείς να συμμετάσχουν στο βαθμό που μπορεί ο καθένας και στα πλαίσια ασφάλειας. Αλλά νομίζω ότι αυτά, αν θέλετε, θα τα συζητήσουμε. Εγώ δεν θέλω να δείξω κάτι άλλο όσον αφορά σε περιστατικά. Οπότε, κύριε Γεωργοπούλου, έχουμε δεχτεί ήδη αρκετές ερωτήσεις. Πολλά ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω λίγο, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, ότι η τελευταία σου διαφάνεια, που ουσιαστικά μάλλον η τελευταία σου παρατήρηση, ότι ακριβώς η εξατομίκευση είναι αυτή που θα παίξει σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας τι εννοούμε βάρη, ασκήσεις με βάρη, μειώδη άτομα τα οποία πηγαίνουν στο γυμναστήριο και σηκώνουν μπάρες ή κάνουν οτιδήποτε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και θέλησα με εικόνες να σας δείξω τι εννοούμε όταν λέμε ασκήσεις με βάρη και δυνάμεις αντίστασης. Μπορούμε σε κάθε περίπτωση να προσαρμόσουμε στις ανάγκες του ασθενού μας τι είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι είναι απαραίτητο. Ότι οι ασκήσεις αντίστασης είναι πολύ σημαντικές, μάλλον, για μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς να περάσουμε στις ερωτήσεις μου, πάρα πολλές, πράγματι. Βέβαια. Μου ήρθαν ορισμένες που έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Μία από αυτές, ο φίλος και συνάδελφος, ο ορθοπαιδικός, ο κύριος Καφίδας, ρωτάει, με το μαγείρεμα αλλοιώνεται η τυπτοταγής δομή και η ακεραιότητα της βιταμίνης D. Αυτό μπορεί να την απενεργοποιήσει ανάλογα με την παρασκευή του φαγητού. Ναι, μπορώ να απαντήσω εγώ. Είναι εξαιρετική αυτή η ερώτηση, όντως, γιατί πραγματικά ο τρόπος προετοιμασίας του φαγητού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ώρα λοιπόν, οι καινούργιες οδηγίες μας λένε ότι το φαγητό πρέπει να προετοιμάζεται με συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, συνήθως προτιμούμε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, τα μαγειρέματα τύπου σε χύτρες ταχύτητος κτλ. Μάλλον είναι ακατάλληλα για μας, όχι μόνο για τους ιστοπροοδικούς ασθενείς και γενικότερα, γιατί ακριβώς αλλοιώνουν τόσο πολύ όχι μόνο τις βιταμίνες, γενικά τα πρωτεϊνικά μακρομόρια, με αποτέλεσμα τελικά να μην παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Άρα, αυτό που θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι όσο μπορούμε, τα φαγητά μας τα μαγειρεύουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πάλι μία από τον συνάδελφο, νομίζω, λέει για την ΧΑΠ. Για την χρόνια προφατική πνευμονοπάθεια. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Το βλέπω. Ήρθε μία από τον κύριο Αθηναίου που ρωτάει αν το γάλα αμυγδάλου είναι εξίσου καλό. Τι λες? Σωστό. Ναι. Το γάλα αμυγδάλου είναι εξίσου καλό αναφορικά με την περιεκτικότητα σε ασβέστιο και σε πρωτεΐνες και μάλιστα έχει λιγότερα λιπαρά και είναι και λιγότερο αντιγονικό σε σχέση με το γάλα αγελάδος. Οπότε αυτοί που το προτιμούν όντως έχουν αρκετά ωφέλη. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση, νομίζω. Δεν ξέρω αν αρέσει σε όλους, βέβαια. Σωστή. Έχουμε και τέτοιες ιδιαιτερότητες. Η κυρία Παπότη ρωτάει, είναι για γυναίκα χωρίς οστεοπόρωση, αλλά με τρεις δισκοκύλες στη μέση, ποια είναι η καλύτερη άσκηση? Οπότε νομίζω ότι μάλλον αυτό θα το πάρω εγώ σαν απάντηση. Εδώ η λογική είναι ότι κάθε κίνηση που περιλαμβάνει έντονη κάμψη στον κορμό, στην πραγματικότητα προκαλεί μια μετακίνηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου προς την οπίσθια επιφάνεια, επομένως την επιφάνεια που περνάνε τα νεπρικά πλέγματα και οι ρίζες. Επομένως θα πρέπει να αποφύγει οπωσδήποτε τις ασκήσεις κάμψης της σπονδυλικής στήλης, ειδικά από όρθια θέση και ειδικά με τεντωμένα τα πόδια. Δίνεται μια έμφαση στις ασκήσεις έκτασης, επομένως η ενδυνάμωση των αρχαίων, και υπάρχουν διάφορα θεραπευτικά προγράμματα, φυσικοθεραπευτικά, όπως είναι μια πολύ γνωστή τεχνική, η τεχνική Μακένζι, να το πω έτσι. Αυτή είναι θεραπευτική γυμναστική, ουσιαστικά για ανθρώπους που έχουν προβλήματα δισκοκύλης. Ο σκοπός είναι με τις εκτάσεις ο μεσοσπονδύλιος δίσκος να μην πιέζει την επιφάνεια των νευρικών ριζών και επομένως να μην αναπαράγει τα συμπτώματα της ριζίτιδας και της ισχυαλγίας. Ο κύριος Αθηναίος επανέρχεται με μια ερώτηση για σένα, αν οι vegetarians και οι vegans παθαίνουν συχνότερα οστεοπόρωση.
Κύριο, ναι, το βασικό, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές αυτό και στα συνέδριά μας. Το βασικό μας θέμα με αυτή την κατηγορία των διατροφικών επιλογών είναι ότι ουσιαστικά μπορεί, αν δεν προσέξει ο ασθενής μας ή οποιοδήποτε έχουμε απέναντι μας, ο οποίος επιλέγει έχει αυτές τις διατροφικές επιλογές, είναι να δημιουργήσει μεγάλες ανεπάρκειες. Μεγάλες ανεπάρκειες δηλαδή και στα βασικά αμινοξέα, που κυρίως προέρχονται σε φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες, και σε λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως για παράδειγμα είναι η βιταμίνη D. Άρα, αν με κάποιο τρόπο, γιατί πλέον υπάρχουν πολλά συσκευάσματα που μπορούν να το αναπληρώσουν αυτή την ανεπάρκεια και να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αν λοιπόν ο συνάδελφος, ο φίλος που θα πρωτησίωσε στο καθημερινό του διαιτολόγιο, όχι μια αυτοστόχευση, να περιλαμβάνει φυτικές, κάποιου τύπου φυτικές έστω πρωτεΐνες με βασικά αμινοξέα ή συμπληρώματα βιταμίνης D που συνήθως έχουν έλλειψη ασθενείς αυτοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το βασικό δηλαδή είναι διατροφικό. Δημιουργείται έλλειμμα και να διατηρηθεί. Έχουμε και άλλη σχετική ερώτηση από τον κύριο Νικόλα Οροδοπαίο. Η αυξημένη κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης και γαλακτοκομικών τα τελευταία χρόνια είναι αμφιλεγόμενη σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Τι έχετε να σχολιάσετε γι' αυτό? Νομίζω ότι ήδη το σχολιάσαμε με την τελευταία σου διαφάνεια, Κώστα, που ουσιαστικά λέμε αυτό ακριβώς, ότι υπάρχουν όρια. Ένα γραμμάριο, δηλαδή ένα χιλιόγραμμα σώματος για ένα άτομο περίπου 80 κιλά, 80 γραμμάρια πρωτεΐνης, είναι αυτό ουσιαστικά που χρειαζόμαστε. Η δαιμονοποίηση της υψηλής κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης είναι κυρίως στο λίπος που μπορεί να προέχει αυτή η ζωική πρωτεΐνη και στην αύξηση ουσιαστικά του βάρους που μπορεί να κάνει. Κάνει τα διάφορα άλλα, διάφορα και οι ποσότητες πρωτεΐνης που είναι μέσα στα όρια που εμείς ουσιαστικά συστήνουμε. Μια χαρούλα. Η κυρία Μπανιά, που είναι πνευμονολόγος, σχολιάζει ότι οι ασθενείς με HAP σχετίζονται με οστεοπόρωση και με μεγάλες ελλείψεις βιταμίνης D και το 70% των ασθενών αυτών με HAP πάσχουν από οστεοπόρωση. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα και νομίζω ότι και αυτό το παράδειγμα. Ο κύριος Καφίδας επανέρχεται με ερώτηση. Οι ασθενείς με HAP είχαν κατάγματα πλευρών που το σχήμα που δείξατε τα συσχετίζει με οστεοπόρωση, που ως τώρα δεν τα συμπεριλαμβάναμε στα οστεοπορωτικά κατάγματα. Αλλάζει κάτι? Είναι σωστό εν μέρη, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι τα κατάγματα πλευρών τα θεωρούσαμε πάντοτε από μια άποψη κατάγματα χαμηλής ενέργειας. Ασφαλώς αυτό, εφόσον δεν έχει προηγηθεί και πτώσει, ή οι ασθενείς που έχουν ενδεχομένως πολύ αυξημένο βήχα ή πολύ δυνατό βήχα ή αναγκάζονται, καμιά φορά εφίστανται αυτόματα και τα κατάγματα των πλευρών. Επομένως, σε αυτό το context, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι πρόκειται για κατάγματα συνυφασμένα με την οστεοπόρωση. Δεν ξέρω, τελείως, Μαρία μου, αν έχεις γνώμη. Απόλυτα, ότι είναι αυτή που είναι η θέληση. Η κυρία Γεωργακοπούλου ρωτάει, όταν κάποια έχει χειρουργηθεί στα ισχύα από οστεοαρθρίτιδα και έχει οστεοαρθρίτιδα στους ώμους και οστεοπενία, τι ασκήσεις πρέπει να κάνει? Σύμπλοκη ερώτηση. Οστεοαρθρίτιδα στους ώμους, ολικές αρθροπλαστικές στα ισχύα και ταυτόχρονα οστεοπενία. Okay. Επομένως, θέλετε ασκήσεις που κατά δυνατόν θα διατηρούν τη μυϊκή μάζα και την κινητικότητα στα κάτω άκρα, με τα εγχειρητικά τα ισχύα. Επομένως, η λογική είναι ότι σίγουρα η κολύμβηση με αυτή την έννοια, αλλά κυρίως δεν μπορώ ποτέ να δώσω αρκετή έμφαση σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο που είπε η κυρία Γιαπροπούλου για τη βάδιση, για το βάδισμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι χαρακτηριστική ασθενής, έτσι όπως την περιγράφετε, που θα μπορούσε να ωφεληθεί ως προς τα κάτω άκρα με το βάδισμα, με το περπάτημα, με προγράμματα βάδισης. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αν θέτεται και ένα ζήτημα οστεοαρθρίτιδα των νόμων, αυτό την περιορίζει αρκετά ώστε να κάνει ασκήσεις με βάρη, γιατί οι ασκήσεις με βάρη στα άνω άκρα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν αυτά τα θέματα της οστεοαρθρίτιδας. Ισχύει αυτό που είπαμε, ότι σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μία συνταγή
που να ισχύει για όλους τους ασθενείς. Αλλά αυτοί οι ασθενείς, ας πούμε, τι ωραία που θα μπορούσε να χορέψει, αυτές ήταν πάρα πολύ ωραίες διαφάνειες, Μαρία, και τι ωραία που θα μπορούσε να περνάει και πολύ καλά. Οπότε, σίγουρα τουλάχιστον για το χορό και για αυτά όλα. Ο κ. Φραγκουλάκης επίσης κάνει μια ερώτηση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ημερήσιας και της εβδομαδιαίας λήψης βιταμίνης D? Κάποιοι προτιμούν την καθημερινή λήψη και αποφεύγουν την εβδομαδιαία ή μηνιαία λήψη. Είναι κάποιος τρόπος καλύτερος? Εγώ θα έλεγα ότι, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, νομίζω έχει υποθεί και στο προηγούμενο webinar, αναφορικά με την αρχή που έχουμε είτε οι ημερήσιες είτε οι εβδομαδιαίες, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Τώρα, για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή. Και εκεί δηλαδή έχουμε αυτή την πολυτέλεια να εξατομικεύσουμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή που έχουμε απέναντι. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαλύματα πλέον εκτός από τις ταμπλέτες, τα δισκεία της βιταμίνης D, που είναι πάρα πολύ εμβολικά για πολλούς. Έχουμε σκευάσματα που είναι σε πόσιμο διάλειμμα ή σε διαλύματα που να είναι με σταγόνες, οπότε είναι ένα πολύ ευέλικτο δοσολογικό σχήμα που μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα ανάλογα με τις ανάγκες και το θεραπευτικό σχήμα που δίνουμε. Άρα ουσιαστικά πλέον με σκευάσματα που είναι πιο ιδιαίτερα, όπως είναι αυτά που είναι με πόσιμο διάλειμμα ή με σταγόνες, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του κάθε ασθενή μας χωριστά. Από το θέμα αποτελεσματικότητας, δεν υπέστατα, εξαρτάται σαφέστατα από την συμμόρφωση. Άρα θα δούμε με ποιο σκεύασμα συμμορφώνεται καλύτερο ο ασθενής μας και θα επιλέξουμε αυτό για το καθένα. Και νομίζω και εγώ ότι ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών που λαμβάνουν πολλά φάρμακα καθημερινά, το να τους δώσει κανείς την επιλογή της εβδομαδιαίας λήψης, συνήθως τους ευχαριστεί, δηλαδή τους αφήνει να σκέφτονται ότι 6 μέρες την εβδομάδα δεν πρέπει να προσθέσουν κάτι ακόμα. Αλλά ως προς τα θέματα της υπεροχής, βεβαίως ασφαλώς, όπως το είπες ακριβώς, Μαρία, με έτσι και αλλιώς. Ο κ. Αθηναίος ρωτάει, υπάρχουν άτομα που χρειάζονται αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου? Ναι, αυτό το δείξαμε, νομίζω. Είναι ανάλογα με την ηλικία. Υπάρχουν ημερήσιες ανάγκες, ξέρουμε περίπου τι χρειαζόμαστε σε κάθε ηλικία. Αυξημένη πρόσκληψη χρειάζονται οι εγκυμονούσες, οι μεταμενοπαυσιακές γυναίκες και γενικά οι άντρες και οι γυναίκες άνω των 65-70 ετών, που ουσιαστικά είναι και οι ηλικίες που περισσότερο έχουν προβλήματα με το σκελετό μας και θα πρέπει να μπορέσουμε να τον στηρίξουμε καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κάποια άλλη. Ελπίζω ότι τουλάχιστον ρωτήσαμε όλες αυτές που έχουν ήδη φτάσει μέχρι τώρα. Συμπληρωματικά και συνολικά, Μαριά μου, στο κομμάτι του να δώσουμε κάποιες οδηγίες ως προς τη συμμόρφωση, θεωρείς ότι υπάρχουν tricks χρησιμοποιείς προσωπικά ή γνωρίζεις για οδηγίες που προτείνουν έτσι με κάποιον πιο εύληπτο τρόπο για τους ασθενείς μας τι μπορεί να κάνουν για τη συμμόρφωση? Ας πούμε, για παράδειγμα, ωφελεί, πρέπει να τους ρωτάμε, κάνατε τη γυμναστική σας, το σημειώσατε κάπου, χρειάζεται να παίρνουν? Γενικά, οδηγίες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά που δεν εξαρτώνται από την προσωπική εμπειρία, δεν έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Ωστόσο, αυτό που εγώ έχω δει να έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, Κώστα, είναι ότι το να μπει στη διαδικασία να μιλήσεις με τον ασθενή και να του εξηγήσεις ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο το χρειάζεται, νομίζω είναι η καλύτερη δικλίδα ασφαλείας για τελικά να συμμορφωθεί στη θεραπευτική οδηγία που θα δώσεις. Και βέβαια έχει πολύ σημαντική σημασία, που επίσης έχουμε συζητήσει πολλές φορές στα πλαίσια των συνεδρίων και των συναντήσεών μας στα πλαίσια της ΕΜΟ, είναι ότι θέλει το follow-up, ο ασθενής στο follow-up θα πρέπει να μπορεί να λέει τι έχει κάνει, πού βρίσκεται, τι τον ευχαριστεί, τι του είναι εύκολο να ενσωματώσει στην καθημερινή του ζωή, με ποιο πράγμα βρίσκει δυσκολία να το ενσωματώσει και αντίστοιχα να προσαρμόσουμε είτε το ασθενολόγιο είτε ακόμα και την διατροφική οδηγία, ανάλογα με τις ανάγκες του και την καθημερινότητά του. Και εγώ ακούω, είναι αυτά τα προγράμματα επίσης,
ειδήσεις που έρχονται από την Αμερική. Όπως ξέρεις, είχαμε κάνει και μια συζήτηση, ας πούμε, για το Tai Chi και για όλες αυτές τις ιδιαίτερες ασκήσεις. Καμιά φορά συνειδητοποιώ ότι όταν πρόκειται για ασθενείς που πηγαίνουν με τους φίλους τους, αναομάδες, σε αυτό το κομμάτι της ομαδικής άσκησης, όπως έδειξες και γιόγκα και πιλάτες, είναι κάπως και μια κοινωνική, φαίνεται, εκδήλωση, ας το πούμε έτσι. Επομένως, ίσως και αυτό να τους παρακινεί να βλέπουν τους φίλους τους, να κάνουν τη γυμναστική τους, να περνάνε καλά, να το ενσωματώνουν έτσι στη ζωή τους με μεγαλύτερο κέφι και μεγαλύτερη διάθεση και να μην το εγκαταλείπουν. Γιατί και αυτό, το πόσο μένουν σε αυτά τα καλά συνήθεια, είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι έχει το ότι αν έχεις κάποιο καλό αποτέλεσμα από την οδηγία, μετά θα αρχίσεις το καλό αποτέλεσμα. Οπότε εκεί είναι ένα παιχνίδι που νομίζω μπορούμε να το παίξουμε καλά εμείς οι γιατροί. Να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, οπότε να πειθαρχήσει. Ήταν μια τελευταία, να την πούμε, μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Αθανάσιος Ζορμπαλάς ρωτάει, τα 1000 μιλιγράμμα σβεστίου και οι 800 μονάδες βιταμίνης D για συντήρηση με βάση τις οδηγίες, μπορεί να τα πάρει κάποιος από τη διατροφή του ή σε σκευάσματα υποχρεωτικά? Ναι. Αυτό νομίζω εξυπακούεται ότι εμείς χρειαζόμαστε αυτές τις ημερήσεις ανάγκες. Αν μπορούμε να κάνουμε συστηματικά ένα διατροφολόγιο που να τα περιλαμβάνει αυτά τα μιλιγκράμμ και τις μονάδες βιταμίνη D αντίστοιχα που χρειαζόμαστε, τότε δεν υπάρχει λόγος να έχουμε μια εξωγενή χορήγηση. Η εξωγενή χορήγηση έρχεται για να βοηθήσει να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Οπότε, αν μπορούμε να το πάρουμε διατροφικά. Καταπληκτικά. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα, εννοείται αυτό είναι. Επομένως, αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Γιαβροπούλου για την εξαιρετική παρουσίαση. Θα έλεγα να webinar στη ΣΕΜΟ δεν πρόκειται να σταματήσουν. Νομίζω ότι έχουμε πάρει αρκετά μπροστά και επομένως θα δείτε σε μισό λεπτό στην οθόνη σας ότι έχει ήδη προγραμματιστεί και το επόμενο webinar, το οποίο θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Επομένως, την επόμενη Τετάρτη, στις 6 Μαΐου, ο τίτλος του webinar είναι πώς χρησιμοποιούμε την ακτινογραφία για την οστεοπόρωση και προεδρείο θα είναι ο κύριος Τροβάς και ο μιλητής θα είναι ένας εξαιρετικός ορθοπαιδικός, ο κύριος Χρονόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΜΟ. Και επομένως σας προτείνω να είσαστε εδώ και να μην το χάσετε, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους που ήταν εδώ και με άκουσαν. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό κουράγιο. Γεια σας.